Πολύ ωραία έχει προτεραιότητα. Ήθελα να πω πραγματικά. Έχετε πράγματα τα οποία τα ακούω για πρώτη φορά. Ήθελα να ρωτήσω εξαιρετικά συγκεκριμένα. Γιατί νομίζετε ότι θέλουν αυτή εδώ η ανιστόρητη δική μας να γίνει αυτή η συνθήκη των Δεσπών? Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος? Νομίζω ότι είναι κατανοητό, θα σας πω μόνο ένα πράγμα, είναι κατανοητό ότι υπάρχει εδώ μια μεγάλη σχέση και αν θέλετε και συσχέση το τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Σας θυμίζω ότι στο δίθεν δημοψήφισμα στα Σκόπια πήγε μέχρι και η Μέρκελ για να τους πείσει ότι έπρεπε να ψηφίσουν. Το 2015, όταν γινόταν εδώ η ιστορία με το ευρώ, δεν ήρθε κανείς. Εκεί πήγαν όλοι. Ο Αυστριακός Καγκελάριος, ο Νίνης, ο Γενικός Γραμματέας του Κράτου, η Μέρκελ. Ποιος δεν πήγε. Που σημαίνει, ξέρετε, ότι υπάρχει εδώ συμφωνία, ένα άρθρο που λέει ότι συμφωνούμε να δώσουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη στα Σκόπια. Μπορούν. Αλήθεια, δείτε κανείς το οικόπεδο το δικό σας χωρίς να σας ρωτήσει? Εδώ πέρα υπάρχει ένα οικόπεδο που λέγεται αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πέταξε ένα πυροτέχνημα όταν γινόταν η παράδοση παραλαβής των προϊστορικών και για την ΑΟΣ και για τα 12 μίλια. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό ήταν πολύ σοβαρό για να πεταχθεί ως πυροτέχνημα. Εδώ η συμφωνία τι λέει? Θα μπορούν οι Σκοπιανοί να έχουν χρήση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ο Παπαδημούλης τι είπε? Οι Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. Εγώ νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη Καβάλα είναι ελληνικά. Και επίσης, όση αγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου γίνονται τώρα, όσοι θα γίνουν και όσοι σχεδιάζονται να γίνουν. Που σημαίνει η ιστορία δεν είναι το όνομα, το όνομα είναι ο Φερετζές. Είναι κατανοητό αυτό. Δεν φαντάζομαι ότι ανοίγω ανοιχτές θύρες τώρα. Παραδείγματο ότι είναι κατά συμφέροντος. Ναι, ναι, και μάλιστα είναι συμφέροντα τα οποία εδώ υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς από όλες τις ιδεολογικές κομματικές τοποθετήσεις, από όλες, είναι απόλυτος αυτό. Μην παρασύρεστε ότι κάποιοι παριστάνουν τους πατριώτες. Υπάρχουν κόμματα που σας πουλάνε πατριωτισμό και δεν έχουν ψηφίσει ούτε μία φορά κατά της κυβέρνησης. Ούτε μία φορά. Κάνουν ένα σόου, φωνάζουν και φεύγουν. Ψάξτε τα πρακτικά να το βρείτε. Έτσι δεν σας μιλάω στον αέρα. Ψάξτε στα πρακτικά της Βουλής πόσοι και πού έχουν ψηφίσει κατά. Θα πάρουμε ζητήματα πολύ σημαντικά που αφορούν τα παιδιά μας και τα εγγόνια. Αυτοί που πουλάνε πατριωτισμό. Πολύ ωραία το λέει ο Βάρναλης. Δηλαδή, συγγνώμη. Φωνάζουν, προσέξτε, έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέει στους πατριώτες, ο Βάρναλης, ο Θρακιώτης. Φωνάζουν οι πατριδέμποροι και οι πατριδοκάπηλοι για να φοβηθούν οι πατριώτες. Αυτοί που πουλάνε, φωνάζουν για να φοβηθούν εμείς. Δηλαδή εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα από αυτήν την ιστορία. Είναι σαφές. Απολύτως, δεν είμαι μόνος. Θέλω να σας παρακαλέσω ή μάλλον αυτούς που σας έφεραν εδώ, αν γίνεται φυσικά, να πείτε και στη Δράμα σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο, γιατί έχουν μπερδευτεί πραγματικά όλοι οι Έλληνες και αυτοί που μιλάνε σκέφτονται θετικά για αυτούς. Και να καλέσετε και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τον Γκέμπελς και τον Γιωργαλά. Τον Γκέμπελς τον ξέρετε όλοι. Τον Γιωργαλά δεν τον ξέρετε, παλιότερα το θυμάστε. Ήταν ο Γκέμπελς της Χούντας. Δεν το ξέρουμε. Ο Γκέμπελς της Χούντας ήταν ο Γιωργαλάς. Σήμερα έχουμε πολλούς Γκέμπελς και Γιωργαλάδες στην Ελλάδα. Να τους φωνάξετε αυτούς και να κάνουμε και δημόσιο διάλογο. Αν αντέχουν το δημόσιο διάλογο. Αν αντέχουν. Γιατί πάρα πολλοί κάνουν θλιβερούς μονολόγους με στημένες ερωτήσεις. Τελευταίο κρούσμα το είχα πρόσφατα από ένα υποτίθεται πατριωτικό χριστιανικό σταθμό. Δεν θα σας πω το όνομά του, έχει λίγη σημασία. Αρκετοί, το 99% είναι έτσι, πουλάνε την πατρίδα. Πουλάνε την πατρίδα. Μια φορά μου λένε έλα να δώσω συνέντευξη. Την επόμενη μέρα μου λένε να λέει ο διευθυντής όταν ακούω που είναι αυτό το όταν ακούω λέω όχι τώρα. Όταν λοιπόν ακούω από αυτό μου λένε να λέει ο διευθυντής και ο πρόεδρος μου είπε να μιλήσεις για τη Μακεδονία αλλά μην πεις κατά της κυβέρνησης. Οπότε λέω θα τα πούμε από κοντά και όταν φτάνω εκεί
μου δίνει και το φακελάκι μου δίνει και το φακελάκι με τις ερωτήσεις και μου λέει αυτές είναι οι ερωτήσεις. Λέω δεν ακουμπάω το φάκελο. Αλλά δεν έχετε αντίρρηση να πει. Δεν είναι από εδώ, δεν είναι από εδώ. Το ίδιο κάνουν όλοι. Τώρα έχει σημασία αν είναι ο Α ή ο Β. Το ίδιο κάνουν όλοι. Φυσικά δεν δέχτηκα να πάω γιατί δεν θα μπορούσα να μιλήσω για τη Μακεδονία. Για τους εξωγήινους θα μιλούσα, δεν γινόταν. Λοιπόν, Θανάση ο τελευταίος.